έχουμε και 5 λεπτά για ερωτήσεις, άρα να έχετε τελειώσει με το εντάξει. Πάμε. Οι οικολόγοι πράσινοι Πελοποννήσου παρεμβαίνουν δυναμικά στην πολιτική επικαιρότητα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ήδη έχουν καταθέσει τις υποψηφιότητες και στους 5 περιφερειακές ενότητες. Στην Κορινθία, στο ψηφοδέλτιο, είναι ο κύριος Βασίλης Κελάρης, ο γνωστός για τους αγώνες του πρόεδρος της Οικοσύρκο. Είναι ο Λάμπρος Παπαθεοδόρου, βιοκαλλιεργητής, αγρότης και πυρηνικός φυσικός. Είναι η κυρία Φέη Σταματιάδη, που είναι ειδικός ποιότητας νερών, και η κυρία Ηλέκτρα Μητροφάνη, που είναι κοινωνική λειτουργός. Το στίγμα των οικολόγων πράσινων αυτή τη φορά είναι ότι πρέπει να μπούμε στη Βουλή για να αλλάξουν οι σχετισμοί και να υπάρξουν εφικτές λύσεις. Είμαστε κόμμα των λύσεων και των προτάσεων και εγγενιάζουμε την προεκλογική μας εκστρατεία σήμερα στην Κορινθία με την επίσκεψη του κυρίου Γιάννη Παρασκευόπουλου. Ο κύριος Γιάννης Παρασκευόπουλος είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας των οικολόγων πράσινων. Το γνωρίζω προσωπικά εδώ και 25 χρόνια. Είναι γνωστός και για τους πολύχρονους αγώνες που έχει δώσει για την οικολογία και το περιβάλλον και, και τα γραπτά κείμενα τα οποία είναι μελετημένα και όταν μιλάει ο κύριος Παρασκευόπουλος, όταν ανοίγει το στόμα του, ξέρει τι λέει. Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Παρασκευόπουλο. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε καθόλου αυτό. Όχι, αυτό κάτω. Οι οικολόγοι πράσινοι είμαστε το κόμμα και της τοπικής διάστασης και των συνολικών εναλλακτικών λύσεων. Σε κάθε περιοχή προσπαθούμε να συνδέουμε τα τοπικά προβλήματα με συνολικότερες απαντήσεις, κυρίως για τα θέματα της κρίσης. Στην Κορινθία, μέσα από τον κεντρικό θεσμό που ήδη συμμετέχουμε, το Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε δώσει και αρκετά συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Έτσι, ως πρίκα, φέρουμε μαζί μας παρεμβάσεις για τον προαστιακό στο Λουτράκι, που ήδη ξεμπλόκαρε, για τα νερά της Συμφαλίας, για το καταβλισμό του Ρωμά στα Εξαμήλια και στις υγειονομικές και μορφωτικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, για το Σουσάκι και ίσως να έχω ξεχάσει και ορισμένα ακόμα. Το πρώτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι τα ίδια πράγματα που οι οικολόγοι καταγγέλαμε τόσα χρόνια ότι καταστρέφουν το περιβάλλον, σε μεγάλο βαθμό κατέστρεψαν τελικά και την οικονομία. Πάνω απ' όλα η αντίληψη ότι μετράει μόνο το άμεσο, το σημερινό, το βραχυπρόθεσμο. Και το μακροπρόθεσμο το αφήνουμε στην τύχη του. Από το 2003 μιλούσαμε οι οικολόγοι πράσινοι ότι φτιαχνόταν μια οικονομία με ημερομηνία λήξης. Ένα χρόνο πριν το μνημόνιο προειδοποιούσαμε για το χρέος και το έλλειμμα και τότε δεν ακουγόμαστε. Ζητάμε από τους πολίτες να μας δώσουν τη δύναμη να ακουγόμαστε όχι μόνο για να προειδοποιούμε, αλλά πάνω απ' όλα για να προτείνουμε λύσεις και να υποχρεώνουμε όλους σε συζήτηση. Να μπορούν οι προτάσεις μας και οι παρεμβάσεις μας να ακούγονται και να μπαίνουν σε διάλογο. Από εκεί και πέρα, καθένας θα μπορεί να παίρνει ό,τι θέση θέλει και να υπάρχουν συγκλήσεις, ρήξεις, αντιθέσεις. Τώρα, οι εκλογές γίνεται προσπάθεια να σφραγιστούν από κάποια διλήμματα. Τους προηγούμενους μήνες ακούγαμε το μνημόνιο ή χρεοκοπία. Πρακτικά, καταλήξαμε να έχουμε και τα δύο. Και το μνημόνιο και τη χρεοκοπία. Με δύο συγκεκριμένες μορφές. Για τους πολίτες και τα νοικοκυριά, μισθή Βουλγαρίας και κόστος ζωής Γερμανίας. Για τη χώρα συνολικά, δέσμευση σε δημοσιονομικούς στόχους τόσο ανέφικτους, αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα που λέει για τα 4,5% κάθε χρόνο για μια 20ετία, που καμιά χώρα της Ευρωζώνης δεν τους έχει πετύχει ως τώρα. Μια δανειακή σύμβαση δηλαδή, που δεν λειτουργεί έστω σαν πίστοση χρόνου, αλλά σαν οδικός χάρτης για έξωση από το ευρώ. Το τωρινό δίλημα, που επίσης παρουσιάζεται χωρίς πολλή επιτυχία, είναι η αυτοδυναμία ή η ακυβερνησία. Με δύο παραλλαγές. Η πρώτη παραλλαγή από τη Νέα Δημοκρατία για αυτοδυναμία δική της, ξέρουμε πώς πείθει. Η δεύτερη παραλλαγή, λίγο πιο φροντισμένη, ότι αν δεν την έχουν μαζί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Η ερώτηση είναι πάλι απλή. Μα καλά, δεν έχουμε ακυβερνησία τώρα. Τόσο καιρό που ήταν το Πασόκ αυτοδύναμο, η Νέα Δημοκρατία πιο πριν.
που συγκυβερνούσαν με μια πλειοψηφία 250 εδρών. Δεν συνεχίζει να πηγαίνει η χώρα από το κακό στο χειρότερο. Είναι λίγο ειρωνία, υποτίμηση νοημοσύνης των πολιτών, να μιλούν για κίνδυνο ακυβερνησίας, αυτοί που έχουν αφήσει τη χώρα στον αυτόματο πιλότο, που έχουν παραδώσει τα κλειδιά σε μια τρόικα η οποία δεν ξέρει και πώς να τη χειριστεί, και που ο αυτόματος πιλότος είναι και χαλασμένος, του λείπουν και εξαρτήματα. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά καλούμε τους πολίτες να σκεφτούν καθαρά απέναντι στα διλήμματα και καταθέσουμε προτάσεις διεξόδου για τη ζωή μας. Κεντρικό μήνυμα να επενδύσουμε στη διέξοδο από την κρίση, όχι στην κατεδάφιση της οικονομίας και της κοινωνίας με την ελπίδα ότι θα έρθουν κάποιοι επενδυτές που θα βρουν συμφέρουσα τη χώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν και εδώ στην Κόρυθο για τρεις βασικούς άξονες. Γιατί η ανάπτυξη είναι η εφημερία των αριθμών και εμείς μιλάμε για την εφημερία των ανθρώπων. Το κύριο λοιπόν είναι να δώσουμε καινούριο προσανατολισμό στην οικονομία, να τη θεμελιώσουμε σε βιώσιμες βάσεις που να μας πάνε μπροστά. Ένας πρώτος άξονας αφορά ιδιαίτερα την Κορινθία. Η Ήπεθρος να μην είναι απλώς μια βιομηχανία οικοπαίδων και επιδοτήσεων και ένας τόπος εγκατάλειψης όπου αυτά τα δύο δεν μπορούν να προχωρήσουν, να είναι ένας ζωντανός τόπος που να μπορεί να δεχτεί και ανθρώπους από τις μεγάλες πόλεις που ψάχνουν μια διέξοδο. Και όταν λέμε ζωντανή Ήπεθρο, δεν εννοούμε μόνο τη γεωργία. Εννοούμε την ήπια μεταπίεση των τοπικών προϊόντων, εννοούμε την ποιοτική τους αναβάθμιση, εννοούμε την ανανεώσιμη ενέργεια που δεν είναι μόνο η ανεμογεννήτρια, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Από τα αγροτικά υπολείμματα που μπορούν να γίνουν βιομάζα μέχρι τις ηλιακές στέγες, όχι όμως τα φωτοβολταϊκά στα χωράφια, που αφαιρούν πολύτιμη καλλιεργήσιμη γη. Μπορεί να είναι και ήπιος τουρισμός συνδυασμένος με την τοπική παραγωγή. Το παράδειγμα της ΕΜΕΑΣ, εδώ κοντά, που μπορεί να επεκταθεί πολύ περισσότερο. Το δεύτερο είναι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτη. Το να στρέψουμε, για παράδειγμα, τον τομέα της οικοδομής στην αναβάθμιση των κτηρίων που έχουμε ήδη, αντί να κοιτάζουμε να χτίσουμε όλο και περισσότερο μέχρι να χτιστεί τελικά το σύμπαν και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, το να βρούμε εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο αυτοκίνητο. Ένα παράδειγμα, η επαναλειτουργία της παλιάς γραμμής Κόρυθος-Κιάτο ως τοπική συγκοινωνία. Το να αναβαθμίσουμε και την τοπική συγκοινωνία. Το να βρούμε λύση συνδυασμού του σιδηροδρόμου με τα ΚΤΕΛ, που στο επόμενο βήμα μέτρων θα είναι μέσα στην απελευθέρωση των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων, με αποτέλεσμα, αν το αφήσουμε έτσι, να μην υπάρχουν πόροι ούτε για την περιφερειακή συγκοινωνία και όλοι τα κεφάλαια και των ΚΤΕΛ και των ανταγωνιστών των καινούριων να πέσουν σε γραμμές από και προς την Αθήνα. Η πρότασή μας είναι το να συνδυαστεί ο σιδηρόδρομος με το ΚΤΕΛ. Είναι κάτι το επίγον και για τους δύο, για να μπορέσουν να δώσουν λύσεις και να υπάρξει μια αναβαθμισμένη τοπική συγκοινωνία. Είναι το να δημιουργήσουμε επίσης ανθρώπινες πόλεις, φιλικές στο ποδήλατο και στο περπάτημα. Πάνω απ' όλα όμως, επειδή τα εισοδήματα έχουν πέσει και κακά τα ψέματα, στα επόμενα χρόνια η Ελλάδα δύσκολα θα ξανά είναι στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στα συλλογικά αγαθά, αυτά που είναι για όλους. Από μια καλή συγκοινωνία, από μια ασφαλή παιδική χαρά για τα παιδιά μας, από μια καθαρή παραλία δίπλα στο σπίτι μας, μέχρι τα πιο μεγάλα, μια αποδοτική δημόσια διοίκηση που υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη και να στηρίζει την οικονομία, και ένα πλήρες κοινωνικό κράτος που να αντικαταστήσει αυτά που κατηγορούνται άλλοτε δίκαια, άλλοτε άδικα ως τεχνιακά προνόμια, αλλά να είναι για όλους. Για να δώσω ένα παράδειγμα, και στην παιδεία και στην περίθαψη, στην υγεία όπως λέμε, χρειάζονται οπωσδήποτε εξορθολογισμοί. Το θέμα είναι όμως ότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν είναι απόλυτη ανάγκη σήμερα να επενδυθούν ξανά στην παιδεία και στην υγεία για να καλύψουν και τους πολίτες εκείνους που μέχρι τώρα, είτε από καταναλωτισμό, είτε από πραγματική ανάγκη, προσέφευγαν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Τώρα πια δεν μπορούν να έχουν αυτές τις ιδιωτικές υπηρεσίες και χρειάζονται οπωσδήποτε δημόσια. Αλλιώς θα έχουμε πολύ εκτεταμένα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Υπάρχει λοιπόν ένα δίλημα μπροστά μας και αυτό δεν είναι τα διλήμματα που ακούτε συνήθως από επίσημα και μεγάλα στόματα και χείλη. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο αλλά και πολύ πιο απτό. Αν η Ελλάδα θα πάει προς την κατεύθυνση Λατινικής Αμερικής της δεκαετίας του 70, όπου κυβερνούσαν και τότε οι ίδιες συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ή έστω να το πούμε λίγο πιο ήπια, στην Ανατολική Ευρώπη της περασμένης δεκαετίας, από όπου μας έρχονταν άνθρωποι ψάχνοντας να βρουν στον ήλιο μοίρα, γιατί τις χώρες τους δεν την είχαν, ή αν θα δώσουμε τη μάχη για να μείνει στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η μάχη αυτή όμως δεν δίνεται με τις συνταγές που δημιούργησαν τα προβλήματα στις άλλες χώρες.
Δεν δίνεται με αυτά που έχουν να μας προσφέρουν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και τα φιλικά τους κόμματα. Γιατί το ερώτημα απέναντί τους είναι ένα πάρα πολύ απλό. Έχετε να αλλάξετε κάτι σε σχέση με αυτό που κάνατε μέχρι πριν λίγες μόλις εβδομάδες? Έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο από το συνδυασμό μνημονίου και πελατειακού κράτους που βοούσαν ακόμα και οι δικές τους εφημερίδες μέχρι πρόσφατα, μέχρι την προκήρυξη των εκλογών? Αν όχι, τότε για ποιο λόγο ζητούν την ψήφο μας? Τι έχουν να προτείνουν? Κονιβήθρους συλλογών βεβαίως υπάρχουν, αλλά στο Ευαγγέλιο, σε άλλα χρόνια και σε άλλους τόπους. Αλλά και να υπάρχουν σήμερα, πόσους μπορούν να χωρέσουν? Δύο θέματα της επικαιρότητας τώρα ακόμα. Το ένα, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Καταλαβαίνουμε επίσης πως το πολιτικό σύστημα νιώθει την ανάγκη να πετάξει κάποιους στη θάλασσα που δεν χρειάζεται πια, γιατί είναι από παλιές γενιές, γιατί δεν κυβερνούν εδώ και χρόνια, για να σώσει τον εαυτό του. Είναι αυτό το συμφέρον της κοινωνίας. Ακόμα και ο κύριος Τσοχαντζόπουλος ίσως να είχε γλιτώσει, αν δεν είχε πάρει το γνωστό σπίτι Μέγαρο στη Διονυσία απέναντι από την Ακρόπολη, και αν δεν είχαν βγει στη Γερμανία τα στοιχεία για τη Φέρωσταλ, μια από τις εταιρείες που φαίνεται να έπαιρνε τις προμήθειες. Το θέμα είναι πως ο κύριος Τσοχαντζόπουλος επικαλείται κάτι σημερινό. Μιλάει για ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα που κατηγορείται και αναφέρεται στη συνταγματική ρύθμιση. Ο αρχιτέκτονας της συνταγματικής ρύθμισης είναι ανάμεσά μας, ζητάει την ψήφο μας, είναι ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, τον καλεί ως μάρτυρα υπεράσπισης, θα πρέπει να μας πει ο κύριος Βενιζέλος, αλλά και ο κύριος Σαμαράς, που δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται και η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει αυτές τις διατάξεις για το Σύνταγμα, κατά πόσο ισχύουν όντως οι ισχυρισμοί του κύριου Τσοχαντζόπουλου. Έχουν παραγραφεί τα αδικήματα? Είναι το Σύνταγμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ατιμορρησίας των πολιτικών? Αν ναι, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να απαντήσουμε ως πολίτες. Αν όχι, να μας πούν τη διαφορά, γιατί μέχρι τώρα αυτό λειτουργούσε ως πλυντήριο σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής. Και το ερώτημα βέβαια είναι ποιος θα εμπιστευόταν τη διαχείριση του σπιτιού του σε ένα πλυντήριο. Να μιλήσουμε και για άλλα όμως. Πάλι στην επικαιρότητα. Θα έχετε ακούσει ότι μετά τις εκλογές θα συζητήσουν το φορολογικό. Όποιοι διαβάζουν προσεκτικά τα ψηλά των εφημερίδων, γιατί στα κανάλια δεν περνάνε αυτά, ούτε στους πρώτους τίτλους, θα δείτε ότι έχουν συμφωνήσει κάποια πράγματα. Για νέους φόρους, αλλά για τους περισσότερους. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Θα υπάρχουν όμως και απαλλαγές. Ίσως να μην το έχετε ακούσει, αλλά τα εισοδήματα από ενίκεια και τα εισοδήματα από μερίσματα θα φορολογούνται αυτοτελώς, όπως η μισθή των βουλευτών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι είναι πλούσιοι και έχουν πολλά, δεν θα πληρώνουν τον μεγάλο συντελεστή. Όσοι πάλι δεν είναι πλούσιοι και έχουν πολύ μικρά εισοδήματα από αυτές τις κατηγορίες και θα ήταν κανονικά σε μια χαμηλή φορολογική κλίμακα, θα πληρώνουν τη μεσαία. Την ίδια με τα 50 ακίνητα του κυρίου Πάγκαλου ή οποιοδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μιλούν για την διέξοδο από την κρίση. Δεν νοιάζονται γι' αυτό. Νοιάζονται μόνο για το πώς θα σώσουν τους εαυτούς τους. Και αυτό μας δίνει ένα ακόμα λόγο να τους κρίνουμε. Όχι ως αντίπαλο κόμμα. Ως πολίτες. Στις εκλογές του Μαΐου πρέπει να τους απαντήσουμε. Οι οικολόγοι πράσινοι προτείνουμε λύσεις σε διαφορετική κατεύθυνση. Καταθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση για το φορολογικό με έβαση στις μεγάλες περιουσίες και στις περιουσίες των φοροφυγάδων. Τις αφορολόγητες μεσαίας τάξης, αν ο κύριος Βενιζέλος έφερε το χαράσι με μηδενικό αφορολόγητο και με ενιαίο συντελεστή για φτωχούς και πλούσιους, εμείς προτείνουμε κλιμακωτό προοδευτικό φόρο στις περιουσίες, με αφορολόγητο όμως το σύνολο των δηλωμένων εισοδημάτων της τελευταίας δεκαετίας, ώστε να πληρώσουν πραγματικά αυτοί που έχουν μεγάλες περιουσίες και αυτοί που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα φόρους. Προτείνουμε να φορολογούνται ως περιουσία και τα κεφάλαια που βγήκαν στο εξωτερικό. Να αφαιρούνται φυσικά οι φόροι που πληρώνουν στις άλλες χώρες. Προτείνουμε ρυθμίσεις ώστε η φορολογία να μην είναι απλώς πρακτικός μηχανισμός. Να είναι εργαλείο. Να ευνοεί τους κλάδους με μεγάλη ελληνική συμμετοχή, τους κλάδους με μεγάλη ένταση εργασίας που δίνουν θέσεις δουλειάς και επιπλέον τις επιχειρήσεις που παρέχουν θέσεις εργασίας. Προτείνουμε η φορολογία των κερδών να ξαναγυρίσει το 35% στα επίπεδα του 2005, από όπου τα κατέβασε η Νέα Δημοκρατία και τα κατέβασε κι άλλο το ΠΑΣΟΚ, τώρα την ώρα που πεθαίνουμε και για το τελευταίο ευρώ, και σε αντάλλαγμα να υπάρχει ένα ειδικό αφορολόγητο στις επιχειρήσεις για κάθε μια από τις πρώτες 10-15 θέσεις εργασίας, ώστε να στηριχτούν κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις.
Προτείνουμε επίσης η φορολογική πολιτική να είναι προσανατολισμένη στη συμπίεση των ενοικίων, ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και να φύγει αυτή η πίεση για μείωση των μισθών. Βλέπουμε λοιπόν ότι προτείνουμε λύσεις δημοκρατικές, με κοινωνική συνοχή, ευρωπαϊκές και δίνουμε έμφαση σε άλλες διεξόδους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη η συζήτηση προεκλογική να περάσει στις πραγματικές λύσεις στην επόμενη μέρα της πραγματικής οικονομίας, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Χωρίς αυτό, ούτε με μνημόνιο, ούτε χωρίς μνημόνιο, δεν μπορούμε να σωθούμε. Σε καιρούς λιτότητας, το περιβάλλον δεν μπορεί να είναι δεύτερη προτεραιότητα. Γιατί τα συλλογικά αγαθά, όταν έχουμε χάσει και την αγοραστική μας δύναμη, η υποβάθμισή τους μας κάνει δύο φορές φτωχότερους. Γιατί η λαϊλασία των φυσικών πόρων δεν καταστρέφει μόνο το περιβάλλον, καταστρέφει και το κλαδί που χάνεται η οικονομία, που κάθεται η οικονομία. Γιατί πολλές από τις επενδύσεις που προωθούνται ως λύση είναι επενδύσεις από άλλη εποχή, οι επενδύσεις που δεν είναι καν επιθυμητές σε άλλες χώρες και που τελικά μπορεί να καταστρέψουν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες δημιουργούν. Προτείνουμε λοιπόν στις εκλογές να είναι ένα δημοψήφισμα για τη διέξοδο και ζητάμε από τους πολίτες μια ισχυρή πράσινη παρουσία στην επόμενη Βουλή, όχι απλώς το 3%, κάτι πολύ περισσότερο που θα αναγκάσει όλους να συζητήσουν και για τις πράσινες προτάσεις, που θα φέρει στο επίκεντρο τα ζητήματα της διεξόδου και θα πάψει να αφήνει περιθώριο όσοι θέλουν να συγκαλύψουν την πραγματικότητα να μπορούν να το κάνουν. Θα κλείσω με ένα παράδειγμα. Την ίδια μέρα που οι ηγέτες της Ευρωζώνης αποφάσισαν για το μηχανισμό στήριξης, το Ευρωκοινοβούλιο συζητούσε και ψήφιζε την ετήσια έκθεση για το ευρώ και την Ευρωζώνη. Με εισήγηση από ένα πράσινο ευρωβουλευτή, τον Σβεν Γκίγκολτ. Στην έκθεση αυτή υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και μια εναλλακτική πρόταση για την Ελλάδα. Η άμεση έκδοση ευρωομολόγων. Σε μια συγκυρία που ακόμα και οι ηγέτες της Ευρωζώνης παραδέχονταν ότι δεν χρειάζονταν άλλα μέτρα λιτότητας για το 2010 πέρα από αυτά που υπήρχαν ήδη πριν το μνημόνιο. Η ερώτηση είναι, πόσοι το έμαθαν αυτό? Πόσοι έμαθαν ότι υπήρχε εναλλακτική λύση για το μνημόνιο τότε, ότι την είχε ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο, ότι την είχαν ψηφίσει ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έλεγαν ότι δεν υπήρχε άλλη λύση και ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Αριστερά την είχε ψηφίσει και αυτή, η Ελληνική Αριστερά δεν την είχε ψηφίσει καν χωρίς να εξηγήσει ποτέ τους λόγους. Η ψήφος λοιπόν στους οικολόγους πράσινους είναι μια ψήφος και για διαφάνεια στην πολιτική ζωή, για καθαρές λύσεις, για πλήρη ενημέρωση, ώστε να δώσουμε μαζί τη μάχη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την επόμενη μέρα. Και για τώρα και για αύριο. Σας ευχαριστώ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Παρακολουθώ προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις, χωρίς να σημαίνει ότι κάνουμε πολιτική με βάση αυτές. Αυτό που αντικατοπτρίζουν οι δημοσκοπήσεις είναι κυρίως το τελευταίο πεντάμινο, όπου όλα τα φώτα, δικαίως θα έλεγα, ήταν στραμμένα στη Βουλή, το τι συνέβαινε σε αυτή και το ποιοι καινούργιοι σχηματισμοί αναδύονταν, συμφωνίες, διαφωνίες και όλα αυτά. Άρα, σε μεγάλο βαθμό οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την απουσία μας. Το ενθαρρυντικό είναι ότι όλες μας δείχνουν με αναγωγή πάνω από το 3% και ότι ξεκινάμε τώρα μια προεκλογική εκστρατεία βασισμένη σε προτάσεις. Όσες δίνουν και αναλυτικότερα στοιχεία, δείχνουν πως από όλα τα κόμματα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου. Διάβαζα προχθές τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στο Ποντίκι. Μας έδινε το ψηλότερο ποσοστό των οικολόγων πράσινων από το Σεπτέμβριο του 2010, με δυνατότητες περαιτέρω ανόδου. Διάβαζα άλλη η ίδια δημοσκόπηση της προηγούμενης εταιρείας. Μια εβδομάδα πριν, μας έδινε περιθώριο ανόδου, μέχρι μέγιστης φυσικά, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα, μέχρι 11%, ότι είναι οι πολίτες που θα μπορούσαν να ψηφίσουν οικολόγους πράσινους. Στα άλλα κόμματα είναι το πολύ από 3 μέχρι 7. Καταλαβαίνετε ότι τα ποσοστά
Τα περιθώρια είναι μεγάλα, εξαρτάται κυρίως από εμάς, αλλά και από τους πολίτες. Κατά πόσο θα θελήσουν μια ψήφο που είναι αλλαγή σελίδας 100%, όχι μια ψήφο στο παλιό πολιτικό σύστημα και όχι μια ψήφο στην ανακύκλωση των ίδιων προσώπων και των ίδιων πολιτικών, έστω με άλλο κομματικό, με άλλο κομματικό, άλλη κομματική επίγραφη. Κύριε Βασιλόπουλε, καλή επιτυχία καταρχήν. Τι θα λέγατε σε μια ενδεχόμενη συνεργασία, αν δεν προκύψει, πιθανότατα δεν θα προκύψει η αυτοδύναμη κυβέρνηση, και έρθει μεθαύριο ή τα δύο μεγάλα κόμματα ή τα αριστερά κόμματα, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, και ζητήσουν και από τους οικολόγους πράσινους συνεργασία για μια κυβερνητική διέξοδο. Τι θα λέγατε? Η ερώτηση δεν είναι υποθετική. Οι οικολόγοι πράσινοι είμαστε κόμμα διαλόγου και συνεργασιών και φροντίσαμε τέτοιες απαντήσεις να τις έχουμε έγκαιρα. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι σήμερα, από άψη κυβερνητικής φιλοσοφίας βρισκόμαστε σε αντίθετες όχθες. Μπορούμε να συζητήσουμε για επιμέρους πράγματα και έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή, από το 2010, ανοιχτή όχι στο να συνενέσουμε για το μνημόνιο, αλλά στο να συζητήσουμε για τον περιορισμό της ανεργίας, τη δίκαιη κατανομή των βαρών, θέματα διεξόδου που αφορούν όλους τους πολίτες και να αναζητήσουμε κοινούς τόπους με τα άλλα κόμματα. Αν δεν έγινε ο διάλογος, ήταν επιλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπου ο κύριος Παπανδρέου συζητούσε και με κόμματα που δεν αναγνωρίζονται στη Βουλή, για δικούς του όμως λόγους, ήθελε να το κρατήσει κλειστό κλαμπ, δεν ήθελε να συζητήσει με τους οικολόγους πράσινους. Με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους θέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε συνολική πρόταση στην κυβέρνηση σε αυτή τη συγκυρία, γιατί έχουν υπογράψει ακόμα και ένα οδικό χάρτη που μας πάει έξω από το ευρώ και που όταν οι δημόσιες δαπάνες στην Ευρώπη είναι στο 45%, αυτοί έχουν υπογράψει ότι θα είναι στο 35%. Μας βγάζουν εκτός Ευρώπης, δηλαδή. Τώρα με την αριστερά. Για μας είναι ευχής έργο να υπάρξει μια εναλλακτική πλειοψηφία σε διαφορετική κατεύθυνση, η οποία όμως να κρατήσει τη χώρα εντός Ευρώπης και να δώσει και βιώσιμες λύσεις. Το όχι δηλαδή μόνο την ώρα που η χώρα είναι στην κόψη του ξηραφιού δεν αρκεί και ίσως ότι και στο τέλος δεν θέλουμε και να δικαιώσουμε αυτούς που κάναν όσα κάναν μέχρι τώρα να κάνουμε τα χειρότερα. Εμείς έχουμε απευθύνει και προτάσεις διαλόγου. Κάναμε ημερίδα για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, στους πολιτικούς θεσμούς και καλέσαμε τη δράση. Παρόλο που δεν είναι αντιμνημονιακή, καλέσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, καλέσαμε τη Δημοκρατική Αριστερά, καλέσαμε τους πειρατές και συζητήσαμε. Ακούσαμε πολύ λίγα πράγματα σε επίπεδο προτάσεων. Όταν καταθέσαμε την πρόταση για το φορολογικό, στείλαμε ένα γράμμα στον Υπουργό Οικονομικών, είναι τότε ο κ. Βενιζέλος, στείλαμε όμως και ένα γράμμα στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τότε ο κ. Καμένος δεν είχε ακόμα κόμμα, η κυρία Κατσέλη, ήταν ο κ. Δημαράς, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Κουβέλης, η κυρία Παπαρία. Ζητήσαμε συναντήσεις διαλόγου. Την απάντηση ακόμα την περιμένουμε. Ελπίζω να την πάρουμε μετεκλογικά. Γι' αυτό ζητάμε μια ψήφο ισχυρή, μια ισχυρή παρουσία στο Κοινοβούλιο, ώστε τέτοια πράγματα να αποτελούν είδηση και να εκβιάζουμε, αν θέλετε, με εισαγωγικά, να είμαστε καταλήτες για το διάλογο, ο οποίος μπορεί να δώσει και μετεκλογικές πλειοψηφίες. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε κηρύγματα και εκκλήσεις που λένε ότι για να συζητήσουμε πρέπει να είναι αποκλειστικά το αν θα κατέβουμε μαζί ή όχι. Η σύνθεση, η ουσία, οι προγραμματικές απαντήσεις είναι σημαντικότερες από τα ψηφοδέλτια. Εγώ ένα τοπικό θέλω. Γιατί 4 υποψήφοι, γιατί για 6. Το βασικό για μας είναι το να καλύπτουμε τις θέσεις. Αυτό είναι το ορθόδοξο, αυτό είναι και το πνεύμα του εκλογικού νόμου. Οι δύο επιπλέον θέσεις έχουν προβλεφθεί, κυρίως με άξονα τα μεγάλα κόμματα, για να μπορούν να βαχουρούν περισσότερους ανθρώπους και να μην έχουν την γκρίνια ότι κάποιοι κόπηκαν. Σε εμάς αυτό είναι προαιρετικό και την προηγούμενη φορά είχαμε 4 θέσεις, παρόλο που υπήρχαν 6, δεν έχουμε κάποιο ειδικό λόγο να το κάνουμε.